Λοιπόν, εδώ στο στούντιο 984 σήμερα κοντά μου ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και εκ νέου υποψήφιος Μάξιμος Σενετάκης. Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε κύριε Σενετάκη. Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ. Ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ και εκ νέου υποψήφιος βουλευτής εδώ στο Ηράκλειο, ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και από μένα. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο και βέβαια να ευχηθούμε και καλή αρχή. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και καλό μήνα. Και καλό μήνα. Εκλογικό μήνα, κύριε. Και ο κύριος Μανώλης Συντιχάκης, βουλευτής του ΚΚΕ και εκ νέου λοιπόν υποψήφιος. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Συντιχάκη. Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έλεγα νωρίτερα, εγώ ευχαριστώ που είστε και τρεις εδώ, γιατί γνωρίζω ότι το πρόγραμμά σας είναι έτσι ιδιαίτερα πλούσιο, ειδικά αυτή την περίοδο. Έλεγα λοιπόν στο προηγούμενο ημιωρό ότι επειδή σας γνωρίζω και τους τρεις, είστε ζωηροί πολιτικά. Ελπίζω να με διευκολύνετε στην συζήτηση, γιατί αν τηλεοπτικά η διαχείριση του χρόνου και το πώς μας ακούνε είναι μία φορά δύσκολη. Καταλαβαίνετε ότι στο ραδιόφωνο είναι περισσότερες φορές. Και αυτό γιατί θα πρέπει να κάνουμε έτσι ένα σωστό συντονισμό, να μην πέφτουμε ένας πάνω στον άλλο. Αυτό το κάνω ως μια μικρή παρένθεση στην αρχή της συζήτησής μας. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας συζήτηση έτσι με πιο τοπικά θέματα. Τα λέω τοπικά, εννοώ του νομού Ηρακλείου και της Κρήτης συνολικά που μας απασχολούν. Και φυσικά, κύριε Συνετάκη, θα ξεκινήσω από εσάς. Νομίζω ότι από αυτή την προεκλογική περίοδο εδώ για το Ηράκλειο δεν μπορεί να λείπει η συζήτηση για τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Και το λέω αυτό γιατί όλοι, σας έχω ακούσει και σε προηγούμενες συνεντεύξεις, το έχετε χαρακτηρίσει ως μια ιστορική εκκρεμότητα πολλών δεκαετιών. Κάτι πάει να κινηθεί, τουλάχιστον έτσι φαίνεται, όμως είναι ένας ρυθμός τον οποίο τον βλέπουμε διαχρονικά τα τελευταία χρόνια και από την προηγούμενη κυβέρνηση υπήρξαν κινήσεις. Το θέμα είναι 60 χρόνια τώρα περιμένουμε βόρειο δικό άξονα Κρήτης, κυρία Σενετάκη, και δεν θέλουμε μια ακόμη προεκλογική περίοδο που θα ακούσουμε δεσμεύσεις ότι θα ολοκληρωθεί και πώς θα ολοκληρωθεί. Είπατε πολύ σωστά, ιστορική εκκρεμότητα, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο προεκλογικά δεσμευτήκαμε ότι αυτή η ιστορική εκκρεμότητα θα πάψει να είναι εκκρεμότητα. Mm-hmm. Και αυτό κάναμε. Ήδη δύο συμβάσεις από τις τρεις έχουν υπογραφεί για το τμήμα της, από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι τη Χερσόνησο. Και μέσα στο Μάιο κατατίθενται προσφορές για το μεγάλο τμήμα Ηράκλειο, Χερσόνησος, Χανιά. Άρα λοιπόν, είστε ικανοποιημένος για τους ρυθμούς με τους οποίους έχει κυλήσει το έργο? Και σας το ρωτάω αυτό και σας διακόπτω, γιατί εντάξει, προεκλογικά το να βλέπουμε υπογραφές συμβάσεων, δεν πέφτουμε και από τα σύννεφα. Λέει ο κόσμος, α, προεκλογικά το βλέπουμε. Είστε ικανοποιημένος? Το βλέπουμε τώρα στη λήξη της τετραετίας. Και είστε ικανοποιημένος και με τους όρους που πάει να γίνει ο ΒΟΑΚ? Μιλάμε για τα διόδια, αφού πούμε για τα άλλα χαρακτηριστικά του. Από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εκκρεμότητες αυτές που υπήρχαν, τα μελετητικά κενά και η ανοριμότητα που υπήρξε τα προηγούμενα χρόνια να καλυφθούν και να μπορέσουμε να δημοπρατήσουμε το έργο. Σε σχέση με την ταχύτητα, προφανώς όσο πιο γρήγορα γίνεται κάτι, τόσο πιο ευχαριστημένος θα είμαι και εγώ, και όσο πιο γρήγορα ολοκληρωθεί το έργο θα είμαστε ευχαριστημένοι. Αλλά πρέπει να πούμε ότι το έργο ξεκίνησε και πρέπει να πούμε ότι το έργο μπήκε σε τροχιά υλοποίησης και επιτέλους έχουμε πει ότι δεν θα είμαστε στη δυσάρεστη θέση εμείς οι υποψήφοι της Νέας Δημοκρατίας να ξαναφέρνουμε το θέμα του ΒΟΑΚ με δικαιολογίες γιατί δεν ξεκίνησε, γιατί το ένα και γιατί το άλλο. Άρα λοιπόν στο κομμάτι αυτό λήξαμε τα ζητήματα και έχει δρομολογηθεί το έργο. Οπότε σαν στο αποτέλεσμα είμαστε ευχαριστημένοι. Mm-hmm. Τώρα με ρωτήσατε για τους όρους με τους οποίους γίνεται το έργο. Πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο, πολύ μεγάλο έργο. Μιλάμε για το μεγαλύτερο οδικό έργο που υλοποιείται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Άρα η συζήτηση για τους όρους και τις προϋποθέσεις είναι μια και τεχνικά δύσκολη συζήτηση, όπου μπορούν να προκύψουν διάφορα ζητήματα, διάφορες συζητήσεις που είναι για ανάλυση. Να το πάμε βασικό, λίγο, κύριε Συνετάκη, στο κομμάτι το οικονομικό, γιατί τα τεχνικά χαρακτηριστικά σίγουρα είναι πολλά, προκύπτουν πολλά. Σήμερα υπάρχει και ένα πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Κρήτη που θα ήθελα να το σχολιάσουμε. Όμως, το οικονομικό κομμάτι, σας καλύπτει το ότι θα είναι με διόδια και πώς ακριβώς θα είναι αυτά τα διόδια? Τι θα πληρώνει ο κριτικός για να έχουμε ένα δρόμο ο οποίος μας αξίζει να είναι ασφαλής και δεν υπάρχει ακόμα, θα πρέπει να τον πληρώνουμε?
όλοι οι σύγχρονοι αυτοκινητόδρομοι που φτιάχνουν και στην υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί σας θυμίζω ότι η κριτική, όποτε βγαίναμε στο υπόλοιπο κομμάτι της Ελλάδος, λέγαμε κοιτάξτε αυτό το δρόμο, κοιτάξτε αυτό το δρόμο, μόνο η Κρήτη δεν έχει δρόμο. Όλοι αυτοί οι δρόμοι οι οποίοι φέρναμε ως παράδειγμα είναι με διόδια και είναι μια μέθοδος κατασκευής, ίσως η μόνη που μπορεί να βρεθούν οι πόροι για να κατασκευαστεί το έργο. Από εκεί και πέρα πρέπει να ξέρουν οι πολίτες της Κρήτης ότι μαζί με αυτό τον κλειστό αυτοκινητόδρομο μελετώνται και κατασκευάζονται τα παράλληλα δίκτυα, ώστε ο κάθε πολίτης, όπως συνταγματικά επιτάσσει το πολίτευμά μας, να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τους δρόμους χωρίς να πληρώσει διόδια. Επομένως θα υπάρχουν οι εναλλακτικές διαδρομές, τις οποίες θα μπορεί να χρησιμοποιήσει ο κάθε πολίτης ανάλογα με τον προορισμό τον οποίον θέλει να έχει. Mm-hmm. Άρα υπάρχουν και αυτές οι λύσεις. Από την πρώτη στιγμή είχαμε μιλήσει για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να βρεθεί χρηματοδότηση. Εδώ πρέπει να σας ανοίξω μια παρένθεση, να σας πω ότι όλη η κουβέντα στο παρελθόν, και εγώ που είμαι στο τεχνικό επιμελητήριο και υπήρχαν οι συζητήσεις για το αν θα έχουν διόδια ή δεν θα έχουν διόδια, όλη η συζήτηση των οικονομικών μελετών ήταν πρακτικά στον αέρα, γιατί τα διόδια που τα λέγαμε ως μέσο χρηματοδότησης δεν ήταν καν αρκετά για να κατασκευαστεί το έργο, και ήταν και ένας λόγος για τον οποίο το έργο καθυστέρησε. Και η μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη δεν είναι το τεχνικό κομμάτι το οποίο βρίσκεται, τέλος πάντων, γιατί δόξα τω Θεώ έχουμε ένα πολύ καλό τεχνικό δυναμικό και μελετητικό στη χώρα μας που κάνει και έργα στο εξωτερικό. Η μεγάλη κουβέντα ήταν που θα βρεθούν τα χρήματα. Τα χρήματα. Και εδώ είναι η μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης, και δεν θέλω αυτή κανείς να τη θεωρεί αυτονόητη, ούτε και αν θα διαταραχθεί αυτή τη στιγμή το σύστημα, ότι μπορεί να συνεχίσει αυτό να υπάρχει σαν λύση, είναι ότι το έργο αυτό μπήκε στο Ταμείο Ανάπτυξης και ένα μέρος της χρηματοδότησης αυτού του έργου θα πάει το Ταμείο Ανάκαμψης. Βάλτε μια ανωτελεία. Θέλω ο κύριος Μαμουλάκης λίγο να μου σχολιάσει τα όσα είπατε. Γιατί, κύριε Μαμουλάκη, εκείνο το οποίο λέει η Νέα Δημοκρατία, εμείς τουλάχιστον καταφέραμε να βρούμε τη χρηματοδότηση, κάτι που δεν έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση. Ναι, πάμε σε αυτό γιατί έχει ενδιαφέρον. Για να ακούσουν, καταλάβουν οι ακροατές μας, ο ΒΟΑΚ, το έργο του ΒΟΑΚ ουσιαστικά είναι τριχοτομημένο. Αυτό που ουσιαστικά ο κύριος Καραμαλής αρχικά από το 2019 λιδωρούσε και ηρωνεύεται, ουσιαστικά το ακολουθεί κατά γράμμα η Νέα Δημοκρατία, όλους τους διαγωνισμούς του, τις πρώτες φάσεις των διαγωνισμών και για το μεγάλο κομμάτι του έργου. Το μεγάλο κομμάτι, να τονίσουμε, το Χανιά Χερσόνησος, είναι σε επίπεδο κόστους το 80% του ΒΟΑΚ. Αυτό είναι νομίζω μια κοινή παραδοχή. Σε αυτό το τμήμα λοιπόν, που είναι το 80% του έργου, δεν υπάρχει ανάγκη εξέβρεσης πόρων. Προσέξτε, με το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί γίνεται σύμβαση παραχώρησης. Mm. Δηλαδή ο παραχωρησιούχος θα πάρει τα χρήματα που θα έχει επενδύσει μέσω της κατασκευής από τα διόδια για 20 τουλάχιστον χρόνια. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει ζήτημα καθυστέρησης του ΒΟΑΚ λόγω έλλειψης πόρων. Γιατί δεν δίνει ούτε ένα σεντ το ελληνικό δημόσιο με αυτόν τον τρόπο. Αλλά τι γίνεται, το δίνω κριτικός. Με φόρους για πολλές δεκαετίες. Ναι, αλλά θα σας πει κάπως πού ήταν το πρόγραμμα χρηματοδότησης που είχε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, την προηγούμενη ακριβώς διακυβέρνηση. Την προηγούμενη διακυβέρνησή της. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Έχουμε ένα τριχοτομημένο έργο που ο ΣΥΡΙΖΑ το είχε κοστολογήσει στα 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Δεν έχει πολύ μεγάλη απόκληση. Αυξήθηκαν οι προϋπολογισμοί, βέβαια, επί Νέας Δημοκρατίας. Αλλά οφείλω να πω ότι όχι δραματικά, αν εξαιρέσει τον διπλασιασμό του Νεάπολη Αγίου Νικολάου, στα υπόλοιπα μέσες άκρες, επειδή δεν έχει αλλάξει ούτε και η χάραξη ουσιαστικά πλην μια-δύο περιπτώσεων, το κόστος του έργου να κυμαίνεται εκεί. Υπάρχει μια εκτίμηση των 2 δις ή 1,6 δις. Όπως και να έχει, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ξεκάθαρη. Πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων δεσμευμένο για 20 έτη με 75-80 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται τέτοιου είδους δημοσία έργα. Με αυτόν τον τρόπο, τι εξασφαλίζαμε? Μη εφαρμογή, το τονίζω, όχι στην εφαρμογή διοδίων για τους κριτικούς τουλάχιστον, και επειδή αναφέρθηκε προηγουμένως, πράγματι σε όλη την Ευρώπη, σε όλη την υπηρετική Ευρώπη και στη χώρα μας επιβάλλονται διόδια. Είναι μια αλήθεια. Να. Αλλά ακούστε και το άλλο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προστατεύει τις νησιωτικές περιοχές. Υπάρχει αρχή προστασίας των νησιωτικών περιοχών. Το περιταφορικό ισοδύναμο που συζητάμε στη δημόσια σφαίρα τα τελευταία τόσα χρόνια, που ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Άρα αυτό θα μπορούσε να μας αποτρέψει την επιβολή, λοιπόν, διόδιων για την κατασκευή. Συμβαίνει ήδη, προσέξτε, συμβαίνει ήδη στην Ευρώπη. Πάμε στη Γαλλία.
Η Γαλλία έχει αυτοκινητοδρόμους. Φυσικά με διόδια. Υπάρχει όμως ένα νησί μεγάλο στη Γαλλία, η Σαρδινία, που κατασκευάζονται έργα μεγάλης εμβέλειας οδικά και φυσικά δεν επιβάλλονται διόδια, γιατί ακριβώς εκμεταλλεύονται αυτή τη νόρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προστασία των νησιωτικών περιοχών. Ιταλία. Ξέρετε, ότο στράτα. Υπάρχουν και όποια έργα αναπτύσσονται. Επιβάλλονται διόδια. Αλλά στη Σικελία δεν συμβαίνει αυτό. Ισπανία. Επιβάλλονται διόδια στην πετρική χώρα. Όχι όμως στις νησιωτικές περιοχές. Μαγιόρκα, Μινόρκα, Ιμπίθα, Βαλεαρίδες, Νήσους. Αυτό ακόμα και στην Πορτογαλία. Η Μαδέιρα, το έχουμε, δηλαδή δεν είναι κάτι, είναι γνωστό αυτά. Είναι γνωστά στον τεχνικό κόσμο. Η Μαδέιρα, επίσης, ένα νησί που είναι στον Ατλαντικό της Πορτογαλίας, γίνονται έργα μεγάλης εμβέλειας ειδικά χωρίς επιβολή διοδίων. Κύριε Μαμουλάκη, αν είστε κυβέρνηση, κυβέρνηση την επόμενη των εκλογών, τι θα κάνετε με αυτό εδώ που προχωράει στον βορειοδυτικό άξονα Κρήτης? Στον βορειοδυτικό άξονα Κρήτης, το μεγάλο σκέλος, όπως ξέρετε, είναι το έργο Χανιά Χερσόνησος, το οποίο δυστυχώς, και αυτό είναι το μεγάλο σημείο κριτικής, δεν έχει προχωρήσει καθόλου. Δηλαδή, από ό,τι βλέπουμε τώρα, που δεν έχει και ανάγκη πόρων. Δεν χρειάζεται να ξεβερθούν πόροι, γιατί σας είπα ότι το συνδρομολογούν οι κυβερνώντες, ή μέχρι σήμερα οι κυβερνώντες, με σύμβαση παραχώρησης. Αυτό, αν τυχόν συμβασιοποιηθεί, που δεν το βλέπω, γιατί ούτε καν η β' φάση δεν έχει μπει σε διαγωνιστική. Το 5ο είναι ο διαγωνισμός. Νομίζω ότι έχει πάρει μια παράταση, ακόμη και αυτό. Μετά είναι η τρίτη φορά. Ή 8-5. Να δούμε αν είναι 8-5, εν πάση περιπτώσει. Μέχρι τώρα τελειώνει. Δεν έχουμε ενημέρωση ότι δεν θα είναι 8-5. Τελειώνει η τετραετία πάντως και δεν είχαμε καμία πρόοδο στο μεγαλύτερο κομμάτι του ΒΟΑΚ. Αυτό λέει πάρα πολλά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν δεν θέλω να πω ούτε ευχολόγια, ούτε να υποσχεθώ κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει. Είναι συνάρτηση το τι θα κάνουμε του βαθμού δεσμεύσεως που η απελθούσα κυβέρνηση θα έχει δημιουργήσει. Mm-hmm. Αυτό είναι μια ξεκάθαρη στάση. Επίσης, η άποψή μας. Όμως, και θα επιμείνω σε αυτό, είναι ότι την επομένη των εκλογών, εφόσον είστε κυβέρνηση, θα ακούσει ο κριτικός. Σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, δεν μπορούμε, δεσμευόμαστε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα από αυτά που λέγαμε πριν και ασκούσαμε κριτική. Κοιτάξτε να δείτε. Ή και απ' την άλλη, πάμε πάλι από το μηδέν. Νομίζω το Χανιά Χερσόνησος είναι ανοιχτό. Αυτό μπορώ να το πω, γιατί δεν έχει ακόμα ούτε καν συμβασιοποιηθεί, ούτε καν έρθει στη β' φάση ο διαγωνισμός. Παρόλο που η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε από το 2018. Προσέξτε, πρώτη φάση του διαγωνισμού, πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος, ολοκληρωμένη το 2018. Είμαστε στο 2023, και τώρα θα ανοίξουν οι φάκελοι για τη αξιολόγηση τη β' φάσεως. Νομίζω ότι ο κόσμος μπορεί να καταλάβει ποιος ενδιαφέρεται για την ορίμανση των έργων και ποιος όχι. Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Μαμουλάκη. Κύριε Συντηχάκη, ένα σχόλιο από εσάς. Καταλαβαίνετε ποιος είναι ο προβληματισμός. Φυσικά, ξαναλέω και επισημαίνω σε κάθε τόνο ότι όλοι συμφωνούμε ότι θέλουμε ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο με ασφαλές πάνω απ' όλα. Έχουν χαθεί δεκάδες άνθρωποι σε αυτόν. Όμως, τι κάνουμε, πώς το κατασκευάζουμε, ποια είναι η δικιά σας η πρόταση, τι κάνουμε με τα διόδια? Κυρία Σαγιανάκη, ο δρόμος αυτός επί 60 χρόνια μένει όπως είναι, με εκατοντάδες θύματα. Είναι ζήτημα ανικανότητας των κυβερνήσεων που πέρασαν και όφυλαν να τον εξυγχρονίσουν, να τον αναβαθμίσουν και να τον προσαρμόσουν στις σύγχρονες ανάγκες, όπως και εσείς λέγατε. Όχι. Απλώς δεν χωρούσε στις προτεραιότητες της ανάπτυξης που επέβαλε και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και οι εκάστοτε κυβερνήσεις. Σήμερα γιατί λοιπόν βιάζονται οι κυβερνήσεις να υπάρξει ένας αυτοκινητόδρομος? Καταρχήν, είναι απαραίτητος? Προφανώς και είναι απαραίτητος. Εδώ δεν νομίζω ότι να τεθεί ένα ερώτημα, γιατί πολλές φορές μας τίθεται, δηλαδή τι λέτε, δεν θέτε να υπάρξει ένας βορειοδυτικός άξονας? Το ερώτημα λοιπόν τους το επιστρέφουμε. Λέμε όμως ότι είναι στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά με έναν όρο: να μπει στη λογική του οικονομικού κόστους και του οικονομικού ωφέλους και όχι στη λογική ενός κοινωνικού κόστους και ενός κοινωνικού ωφέλους. Άρα λοιπόν μιλάμε για έναν ιδιωτικό αυτοκινητόδρομο κλειστό, όπως είπε και ο κύριος Συνετάκης. Θα είναι κλειστός ακριβώς γιατί από την κατασκευή, τη συντήρηση και τη λειτουργία πρέπει να είναι στην ευθύνη του παραχωρησιούχου, του ιδιώτη δηλαδή, που θα εκμεταλλευτεί αυτό τον αυτοκινητόδρομο με διόδια. Δηλαδή, με πρόσχημα να αντιμετωπίσουμε τα θανατηφόρα ατυχήματα και πατώντας την ευαισθησία των κριτικών, του λένε θα φτιάξουμε ένα ιδιωτικό δρόμο, αλλά θα βάλεις βαθιά το χέρι στη τσέπη διπλο-τριπλοπληρώνοντας αυτόν τον αυτοκινητόδρομο και θα πληρώνεις εσαΐ για τα επόμενα 30 χρόνια ή δεν ξέρω πόσα δρόμα,
που δεν θα είναι ασφαλής αυτός ο δρόμος. Λέτε δηλαδή ανάλυση. Ότι μπαίνει ένα τεχνητό δίλημα ότι μπροστά στις ανθρώπινες ζωές τα διόδια δεν είναι, ακριβώς, δεν είναι ακριβώς, τίποτα. Ακριβώς, είναι ένα τεχνητό δίλημα. Είναι τεχνητό το δίλημα αυτό, θα συμφωνήσω κι εγώ, γιατί νομίζω ότι οι κριτικοί έχουν πληρώσει και έχουν ξαναπληρώσει για το δρόμο αυτό. Έτσι κι αλλιώς πληρώνουν με τους άμεσους και τους έμεσους φόρους που υποτίθεται ότι όλοι αυτοί οι φόροι πρέπει να γυρνάνε ανταποδοτικά πίσω. Συμφωνώ. Η πρότασή σας λοιπόν, τι κάνουμε, πώς προχωράμε αυτό το έργο, κύριε Σιμιχάκη? Αυτό το έργο, το απαραίτητο και το αναγκαίο, καταρχήν πρέπει να είναι από την Κίσαμο μέχρι και τη Σιτία. Και ένας από τους λόγους που δεν φτάνει μέχρι τη Σιτία είναι γιατί δεν συμφέρει τον ιδιώτη, τον παραχωρησιούχο, γιατί η συχνότητα κίνησης αυτού του δρόμου από Άγιο Νικόλαο μέχρι Σιτία δεν είναι ο ίδιος όπως είναι στις τουριστικές περιοχές. Εμείς λέμε λοιπόν ότι πρέπει να είναι από την Κίσαμο μέχρι τη Σιτία με συνδετήριους άξονες και στο βορρά και στο νότο, και συνολικά ένα οδικό δίκτυο σύγχρονο ασφαλείας που να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες. Δεν είναι μόνο ο βόρειος οδικός άξονας. Εάν πιάσουμε όλο το υπόλοιπο οδικό δίκτυο της Κρήτης, είναι στα μαύρα της τα χάλια. Στα μαύρα του τα χάλια. Άρα λοιπόν, ένας βόρειος οδικός άξονας πρέπει να έχει τους συνδετήριους άξονες, πρέπει ταυτόχρονα να αναβαθμίζει το υπόλοιπο οδικό δίκτυο, η χρηματοδότηση, η κατασκευή, η συντήρηση και η λειτουργία του να είναι στην αποκλειστική ευθύνη του κράτους, με ελεύθερη πρόσβαση χωρίς διόδια ή οποιαδήποτε άλλη μορφή εκμετάλλευσης του δρόμου. Από αυτή την άποψη λοιπόν εμείς λέμε ότι οικονομικά για να μπορεί γίνει να σηκώσει αυτό, οικονομικά μπορεί να σηκώσει. Προφανώς λοιπόν, και μπορεί να σηκώσει. Το θέμα είναι τι επιλογές κάνεις. Άμα έχεις να κάνεις με επιλογές να βάλει ο πολίτης το χέρι στη τσέπη ή να πάρεις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις που είναι κατευθυνόμενες, που σου λέει πρέπει να μπει στη λογική του κόστους ωφέλους και να πληρώσει μετά ο πολίτης, προφανώς δεν το θέλουμε. Πρέπει να είναι με την αποκλειστική ευθύνη του κράτους, λεφτά μπορούν να εξευρεθούν, να φορολογηθεί το μεγάλο κεφάλαιο. Υπάρχουν χρήματα που κυκλοφορούν πάνω από τα κεφάλαια μας, που αυτή τη στιγμή όχι μόνο δεν αξιοποιούνται προς όφελος του λαού, αλλά κατευθύνονται για επενδύσεις που αφορούν τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Άλλωστε να σας πω, αν είχαν τόσο μεγάλη ευαισθησία για την ασφάλεια του πολίτη, θα έλυναν πολλά προβλήματα και θα επένδυαν και θα σχεδίαζαν και χρηματοδοτούσαν. Αντισεισμική θωράκιση της χώρας, αντιπλημμυρική προστασία. Ανοίγεται θέματα, δεν τα ανοίγω, απλώς κάνω ένα παραλληλισμό και ένα συσχετισμό σε σχέση με τις προθέσεις των κυβερνήσεων, ότι όλα αυτά τα χρόνια η πρόθεσή τους δεν είναι να εξασφαλίσουν μια ποιότητα και ασφάλεια στη ζωή τους, αλλά για το πώς θα ρίξουν χρήμα για να ενισχύσουν τους επενδυτικούς ομίλους σε συνθήκες κρίσης. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, θέλω να προλάβω ένα σύντομο σχόλιο και από τους τρεις σας για τον πρώτο κύκλο συζήτησης που έχουμε κάνει. Κύριε Σενετάκη, ακούσατε και τον κύριο Μαμουλάκη και τον κύριο Συντιχάκη. Η κριτική είναι σκληρή προς την κυβέρνηση για τον τρόπο χρηματοδότησης που επιλέγει και για τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως το ότι μιλάμε για ένα κλειστό αυτοκινητόδρομο, το οποίο ναι, έτσι είναι σύγχρονες προδιαγραφές, αλλά μπαίνουν ζητήματα σε ό,τι έχει να κάνει με τους κατοίκους αυτής της. Του νομού Ηρακλείου και για τους άλλους νομούς, αλλά εν προκειμένου για τον νομό Ηρακλείου, και πόσο πρακτικός θα είναι τελικά για τους ίδιους κατοίκους. Θεωρώ ότι η Κρήτη και οι κριτικοί προτιμούν την υλοποίηση του έργου από το να καθόμαστε να συζητάμε τις λεπτομέρειες όλες αυτές που συζητάμε. Και μόλις το έργο είναι έτοιμο, θα αισθανθούμε κι εμείς ως ισόνομοι πολίτες σε αυτή τη χώρα με την υπόλοιπη Ελλάδα που έχει αναπτύξει το δίκτυό της. Επομένως, από το αποτέλεσμα θα κριθούμε. Κάποια σχόλια γρήγορα, είπε ο κ. Μαμουλάκης ότι ένα κομμάτι θα το πληρώνουν οι κριτικοί με τους φόρους τους, επειδή είναι δημόσιο έργο. Να πω ότι η αντιπρόταση που λένε ότι θα κάνανε, που θα ήταν όλο δημόσιο έργο. Είπατε για το δημόσιο έργο. Εντάξει, τότε. Στο 80% του ΒΟΑΚ, το οποίο χρηματοδοτείται χωρίς πόρους του δημοσίου, αλλά πόρους των κριτικών, μέσω των διοδιών. Αυτό είναι. Οκ, εντάξει. Τέλος πάντων, οι φόροι ούτως ή άλλως πληρώνονται από τους πολίτες και το δημόσιο έργο έμεσα έχει τους φόρους και έμεσα πληρώνουμε όλοι. Για το σύντομο σχόλιο του πρωτοσέλιδου της Νέας Κρήτης που μιλάει για τη σύραγγα, αυτό έχει να κάνει με ένα θέμα που μας προβληματίζει τεχνικά, προβληματίζει τους είναι ένας βασικός συνδετήριος άξονας και έχει να κάνει ακριβώς με τη σύνδεση που είναι, για μας είναι ΒΟΑΚ γι' αυτό, έτσι, τη σύνδεση του αεροδρομίου λόγω της έβρεσης αρχαίων και της εναλλακτικής λύσης, την οποία πολύ συμφωνούμε, αλλά έχει ένα αυξημένο κόστος και μένει να δούμε
στην εξίσωση αυτή, αν τα χρήματα μπορούν να εξευρεθούν. Για την κατασκευή σύρακας. Για την κατασκευή σύρακας, προκειμένου να μην πειραχτούν και οι αρχαιότητες. Σκεφτείτε τι κόστος βέβαια θα έχει για τους κατοίκους περιοχής εκεί να κάνουν για δύο χρόνια παραπάνω, 22 με 25 χιλιόμετρα από αυτά που κάνουν σήμερα. Τα σκεφτόμαστε όλα, αυτό σας εξηγώ, επειδή αναφερθήκατε στο πρωτοσέλιδο και ήθελα να το σχολιάσω. Είναι ένα από τα θέματα που σας είπα, που παρουσιάζονται κατά μήκος του ΒΟΑΚ. Δηλαδή παντού έχουμε τέτοια ζητήματα τεχνικά, τα οποία θεωρώ ότι θα δοθεί η βέλτιστη λύση για να αποδοθεί στους κριτικούς ΒΟΑΚ όπως ακριβώς τον θέλουμε. Βάλτε μια νοτελεία, θα έχετε χρόνο και στο επόμενο μέρος εκπομπής. Επειδή, το κλείνω αυτό, επειδή αναφέρθηκε. Πολύ πολύ σύντομα. Όλοι οι πρωθυπουργοί θεωρώ ότι ήθελαν να φτιάξουν το ΒΟΑΚ για να κατοχυρωθεί σε αυτούς. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει πρόβλημα, επειδή θέσατε το θέμα της χρηματοδότησης, ότι τα χρήματα ήταν το ζητούμενο. Δεν μιλάμε για προθέσεις. Και αυτό το θέμα το λύσαμε. Για το τι κάνουμε στην πράξη. Κύριε Μαμουλάκη, πολύ σύντομα. Τα χρήματα ήταν το ζητούμενο και δυστυχώς σπόροι δεν βρέθηκαν, γιατί σας είπα το 80% του έργου δεν δίδεται ούτε ένα σεντ, δεν βρέθηκαν ούτε ευρωπαϊκοί πόροι, ούτε ταμείο ανάκαμψη, ούτε τίποτα. Αλλά θα επομιστεί βάσει του σχεδιασμού τη Νέα Δημοκρατία καθολικά ο κριτικό αυτό το κόστο. Mm-hmm. Γιατί είναι σύμβαση παραχώρηση. Για τα υπόλοιπα χρήματα, πολύ λίγα για αυτά που αξίζει η Κρήτη, απειροελάχιστα θα έλεγα, από το Ταμείο Ανάκαμψη, νομίζω ότι και πάλι αδικηθήκαμε πάρα πολύ, σε μεγάλο και καθοριστικό βαθμό. Και το λέω αυτό για τον απλούστατο λόγο ότι σήμερα, και το συνδυάζω κυρία Σοχιανάκη αυτό, σήμερα στη δημόσια σφαίρα και στη δημόσια συζήτηση έχει υπάρξει μια αποκάλυψη για το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο εξοργίζει τον οποιοδήποτε Έλληνα θέλει να πιστεύει ότι έχει δίκαιη αντιμετώπιση από την κυβέρνηση, τον οποιοδήποτε μικρομεσαίο επιχειρηματία που έχει ανάγκη από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο κύριος Ισμαήλ Γκέντς, τουρκικής υπηκότητος και ιδιοκτήτης της Avis Ελλάς, χρηματοδοτήθηκε επίσημα από το ελληνικό κράτος, από την ελληνική πολιτεία, με πόρους του ελληνικού δημοσίου μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητος με 200 εκατομμύρια ευρώ, δανειοδοτούμενος δηλαδή από το RRF, με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Αυτό νομίζω είναι ασύλληπτο. Mm-hmm. Δηλαδή, ποια είναι τα κριτήρια, και πρόσεξε, ερχόμαστε ακριβώς, συγκρούεται κατά μέτωπον με αυτό που φωνάζαμε εδώ και 1,5 χρόνο όταν ήρθε το Ταμείο Ανάκαμψης στη χώρα. Λέγαμε για διακομματική επιτροπή να παρακολουθούμε πού κατευθύνονται οι πόροι. Ποια είναι τα κριτήρια που ο κύριος αυτός, τουρκικής υπηκότητος, έρχεται στη χώρα μας και δανείζεται με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου 200 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να δοθούν για την Κρήτη, για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, για τους πολίτες. Είναι κάτι σημερινό που έχει βγει στην Τα κριτήρια σφαίρα. Λοιπόν, το πώς το Ταμείο Ανάκαμψης διοχετεύει τους πόρους και αυτά τα πολύ σημαντικά ποσά. Το κρατάμε για να απαντήσει στο επόμενο μέρος και ο κύριος Σενετάκης. Δεν θέλω να δικαιώσω τον κύριο Συντηχάκη. Πολύ γρήγορα και ένα δικό σας σχόλιο προτού πάμε σε διαφημίσεις. Από ευχή, πολύ πιθανά να εξελιχθεί σε κατάρα. Η αναγκαιότητα ενός αυτοκινητόδρομου που να καλύπτει τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες θα είναι ένας αυτοκινητόδρομος που θα εγκλωβίσει το λαό στην πραγματικότητα και θα τον εξαναγκάσει να βάλει βαθύτερα το χέρι στη τσέπη. Είναι κατ' εντολή του operator, τουριστικών και ναυτιλιακών πρακτόρων, των κατασκευαστικών εταιριών. Γιατί εκκρεμούν πάρα πολλές επενδύσεις για τους επιχειρηματικούς ομίλους, όπως είναι οι επενδύσεις στις γούρνες, οι επενδύσεις στο αεροδρόμιο το παλιό της Αλικαρνασσού, του υφιστάμενου δηλαδή, είναι το νέο αεροδρόμιο, είναι μετατροπή του νησιού σε εμπορικό διαμετακομιστικό κόμβο της Μεσογείου. Αλλά την ίδια στιγμή όμως δεν συζήτησαν ποτέ ότι ο βόρειος Συρκός άξονας κόβει την πόλη του Ηρακλείου στη μέση. Αντί δηλαδή να μιλήσουμε για ένα εκτεταμένο δωρεάν δημοτικό δίκτυο, σύνδεση όλων των λειτουργιών της πόλης νότια-βόρεια της Εθνικής Οδού κτλ., στην πραγματικότητα φτιάχνουν ένα βόρειο οδικό άξονα που θα λειτουργεί παράλληλα και ως δημοτικό αστικό δίκτυο, που στην πραγματικότητα όμως θα ταλαιπωρήσει τους Ηρακλειώτες. Ποτέ δεν σκέφτηκαν να αξιοποιήσουν, για παράδειγμα, και να ξυγχρονίσουν όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένου και των μέσων σταθερής τροχιάς, που θα ήταν μια λύση και θα διευκόλυνε πάρα πολλούς και ντόπιους αλλά και τουρίστες. Αλλά ακόμα και η υπογειοποίηση. Γιατί δεν συζητάνε το θέμα της υπογειοποίησης του βόρειου οδικού άξονα που θα μπορούσε να απελευθερώσει τους δημοτικούς δρόμους, mm-hmm. και τα... ενώ είναι τεχνητά εφικτή αυτή η λύση, γιατί είναι κοστοβόρα
για τους κατασκευαστές. Ανοίξαμε μια πρώτη συζήτηση για το τι γίνεται λοιπόν με το βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Φυσικά θα προσθέσω εδώ στα σχόλια και είστε ελεύθεροι φυσικά να τοποθετηθείτε ότι είναι και άλλες οδικές αρτηρίες. Μην ξεχνάμε το νότιο δικό άξονα, αυτό το κομμάτι νότια και κατά πόσο θα μπορεί και ο νότιος νομός Ηρακλείου να έχει πρόσβαση και στο αεροδρόμιο Καστελίου, κύριε Σενετάκη. Ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός από τους κατοίκους και της Μεσαράς και εκεί περιοχών. Σε αυτό θεωρούμε δεδομένο ότι πρέπει ο νότιος άξονας να αναπτυχθεί και να παρέχει και αυτός πρόσβαση στη Μεσαρά με ασφάλεια και πολύ πιο γρήγορα στο αεροδρόμιο από την νότια μεριά του νομού. Κύριε Μαμουλάκη. Είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε θίξει και εκθιάσει, εν πάση περιπτώσει, την αναγκαιότητα της άρτιας πρόσβασης με τον Νότο. Η Μεσαρά, όπως γνωρίζουμε, έχει μια έντονη αναπτυξιακή δυνατότητα, ο πρωτογενής τομέας, το παράλληλο νότιο μέτωπο που έχει πάρα πολλά να δώσει, και γι' αυτόν τον λόγο θεωρήσαμε σκόπιμο από το 2021, κρούσαμε τον κόδωνα του κινδύνου προς την κυβέρνηση, λέγοντας ότι πρέπει να οριμάσουν τα έργα συναρμογής, οδικήσεως και συνδέσεως ουσιαστικά, του αεροδρομίου με τη Μεσαρά, και να μην πηγαίνουμε μέσω Καΐρου, δηλαδή μέσω Ηρακλείου εκεί, αλλά με έναν δρόμο πιο συνεπτυγμένο, πιο γρήγορο και προφανώς ασφαλή. Δεν συνέβη αυτό. Δυστυχώς δεν έτρεξαν οι διαδικασίες όσο όφιλα. Υπήρχαν 2 χρόνια, 4 ή 5 παρεμβάσεις μας σε επίπεδο κοινοβουλευτικό προς τον κύριο Καραγιάννη την εποχή. Καραμαλή και μετέπειτα τον κύριο Καραγιάννη. Όπως και για το μέσο σταθερής τροχιάς, δεν βρήκαμε τουλάχιστον μέχρι τώρα βήκο ΑΟΤΑ. Μάλιστα από το ελληνικό κοινοβούλιο, ο κύριος Καραγιάννης μου το ξέκοψε με τον πιο, αν θέλετε, έτσι, και πρόχειρο κοινοβουλευτικά τρόπο. Δεν είχε προχωρήσει όμως και επί ΣΥΡΙΖΑ το κομμάτι του μέσου σταθερής τροχιάς. Αλλά, και αυτό είναι μια κριτική την οποία δέχεστε. Σίγουρα. Ότι το βγάλατε λίγο στην άκρη, στο περιθώριο. Το ακούω αυτό που λέτε, αλλά μην ξεχνάμε τι καταφέραμε και κάναμε. Τρέξαμε το αεροδρόμιο, τουλάχιστον το αεροδρόμιο του Καστελίου, αν μη τι άλλο, φέρει τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ σε επιτάξει διαδικασιών, διαγωνιστικών, συμβασιοποίηση. Τα πάντα ουσιαστικά. Βεβαίως είχε ξεκινήσει ως όραμα από προηγούμενους κοινοβουλευτικούς παράγοντες και ειδικά από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, αλλά η ουσία, η πράξη συνετελέστη επί ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο κάθετος άξονας, όπως τα έργα περιβάλλοντος, όπως ακόμα και η γέφυρα. Έχει γίνει η γέφυρα, το αντίστοιχο της Άρτας, το γεφύρι της Άρτας ήταν το Χαμέζι. Να θυμίσουμε για ένα τμήμα του ΒΟΑΚ ξεχασμένο και στη Σιτία. Αυτή η περίφημη ολοκλήρωση της γέφυρας που έμενε εκεί ως φάντασμα για 11 συναπτά έτη. Πολλά πράγματα συνετελέστησαν επί ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό για άλλωστε και οι Κρήτες δείχνουν ξεκάθαρη προτίμηση και το 2019 και σε 20 μέρες από σήμερα, εκτιμώ, στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θα φανεί άλλωστε στην κάλπη. Νομίζω η πιο ισχυρή δημοσκόπηση έρχεται σε 19 μέρες. Και διαφυσβήτητη. Έτσι. Έτσι ακριβώς και αντικειμενική. Τώρα, από εκεί πέρα, βέβαια είναι σημαντικό έργο. Θέλω να πιστεύω ότι τουλάχιστον χρόνος υπάρχει, έστω και 5, για να μπορέσει να υπάρξει μια άρτια σύνδεση του αεροδρομίου, που είναι σε ένα κεντροβαρέ σημείο για το νησί, με περιοχή όπως η Μεσαρά και όχι μόνο, που πραγματικά θα προσδώσει επιπρόσθετη αξία στον τόπο. Ξέρετε, κύριε Συντυχάκη, έβαλα το ερώτημα αυτό, γιατί και στο νομό Ηρακλείου συζητάμε για την ισόρροπη ανάπτυξη. Δηλαδή, δεν μιλάμε μόνο για το πώς η Κρήτη σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα αναπτύσσεται, αλλά και στο εσωτερικό του Ηρακλείου αναπτύσσεται το ίδιο οι περιοχές. Γι' αυτό έβαλα το νότιο δικό άξονα Κρήτης, για να μπει και αυτό στη συζήτηση. Κυρία Σφακιανάκη, νιώς και γέρασα και ακούω για την ισόρροπη ανάπτυξη της Κρήτης. Τι χρήματα δεν έχουν πέσει, από πού να το πιάσουμε, από τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, τα πακέτα Ντελόρ, τις απίστευτες χρηματοδοτήσεις δισεκατομμυρίων, και τελικά όχι μόνο δεν συγκλίναμε με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μας λέγανε ότι θα τρώγαμε με τα χρυσά κουτάλια στην αγορά του 300 εκατομμυρίων, αλλά εδώ υπάρχει απόκληση και εντός Κρήτης. Γιατί και εντός Κρήτης υπάρχουν αντιτιθέμενα συμφέροντα. Από τη μία είναι οι μεγάλοι που επιδιώκουν το μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα των χρηματοδοτήσεων, και υπάρχει και ο κόσμος που μπορεί να είναι ο απλός κόσμος της γειτονιάς, της συνοικίας, ο εργατόκοσμος, μπορεί να είναι ο φτωχός αγρότης, ο αυτοαπασχολούμενος, που παίρνει το λιγότερο κομμάτι από την λία για την ικανοποίηση των δικών του αναγκών. Ναι. Και γιατί το λέω αυτό? Δεν είναι μόνο ο βόρειος οδικός άξονας, που επαναλαμβάνω θα είναι ένας κλειστός δρόμος, και όχι μόνο δεν θα είναι ασφαλής, αλλά θα δημιουργήσει απίστευτη ταλαιπωρία για τους πολίτες. Και ξέρετε γιατί το λέω? Τι πρέπει να εξυπηρετεί ο βόρειος οδικός άξονας? Πολύ σύντομα, πρέπει να εξυπηρετεί Παγνή. Πέστε μου, προβλέπετε κόμβος για το Παγνή? Πρέπει να εξυπηρετεί Βενιζέλιο. Πρέπει να εξυπηρετεί τη βιομηχανική περιοχή, τη Βιοπά στη Φοινικιά,
αεροδρόμιο, λιμάνι, σύνδεση με τις συνοικίες. Πέστε μου στην Παπαναστασίου, πώς θα εξυπηρετείται ο κόσμος από βορρά προς νότο. Ζητήματα προσβασιμότητας. Προσβασιμότητας κτλ. Άρα θα πρέπει να υπάρξουν ένας βόρειος οδικός άξονας ανοιχτός για τους πολίτες, να υπάρχουν οι κάθετοι συνδετήριοι άξονες που θα εξυπηρετούν. Υπάρχει η επιστολή των 500 κατοίκων της περιοχής Καστελίου. Άι Γιάννη, του δρόμου μάλλον του Ε50 Καστέλια Γιάννη, Σμάρι, Γάλι, Πεγαλή, Φάνο, Βάθια, καινούριο χωριό της Δήμο Χερσονήσου. Για τα αυτοκίνητα που θα περνάνε. Για τα αυτοκίνητα, ο κόσμος τι θα κάνει. Για να αποφύγει τα διόδια, θα περνάει μέσα από τον Ε50 για να πηγαίνει στο νέο αεροδρόμιο. Μικρή ακατάλληλη δρόμη για να σου πει. Λοιπόν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άρα λοιπόν, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε το ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτό είναι το πολιτικό συμπέρασμα, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΠΑΣΟΚ θέλουν ένα σύγχρονο δημόσιο ασφαλή αυτοκινητόδρομο που να καλύπτει λαϊκές ανάγκες. Θέλουν αυτοκινητόδρομο που να καλύπτει το τουριστικό προϊόν και κατά βάση τα συμφέροντα των λίγων. Είμαστε στην αντίπερα όχθη. Εμείς μιλάμε για ένα κράτος που πραγματικά θα σχεδιάζει υπέρ του πολίτη για την κάλυψη των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Είναι ένα κριτήριο για την κάλπη αυτό. Ξεκάθαρο. Κύριε Σενιτάκη, κάτι θέλατε να σχολιάσετε για να πάμε σε άλλο θέμα τώρα, αλλά πολύ πολύ σύντομα θα σας παρακαλέσω για να μην ξαναξεκινήσουμε. Όλα αυτά τα θέματα τα οποία αναπτύξαμε, κυρίως με τον νότιο άξονα για τη σύνδεση με Σαράς, είναι θέματα τα οποία ιεραρχούνται. Αυτή τη στιγμή το αεροδρόμιο θα δουλέψει τέλος του 26. Mm-hmm. Ήτανε πρώτη προτεραιότητα να λύσουμε το θέμα του ΒΟΑΚ. Μετά είναι η σύνδεση του ΒΟΑΚ με το αεροδρόμιο και βεβαίως, εφόσον υπάρχουν και εναλλακτικές λύσεις για τους κατοίκους του Νότου, να αναπτύξουμε και το δίκτυο ώστε να βελτιώσουμε και όλο το νότιο οδικό άξονα, όχι μόνο για πρόσβαση στο αεροδρόμιο, αλλά για την σωστή ανάπτυξη του νότου του νομού μας. Μάλιστα. Τώρα επομένως, θέλω... όλα έχουν μπει σε μία σειρά. Κάθε τι λύνεται, πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι του Αρκαλοχωρίου, γιατί δεχόμαστε και ερωτήματα σχετικά. Μία περιοχή. Δυστυχώς πολύ πάθε τους τελευταίους μήνες μετά το καταστροφικό σεισμό. Θα σας πω, κύριε Συνετάκη, ότι πρόσφατα είχαμε αναδείξει και τα στοιχεία που δείχνουν σε ό,τι έχει να κάνει με τη δημογραφική εικόνα της περιοχής. Αν πριν μιλούσαμε για μείωση των μόνιμων κατοίκων της περιοχής, φαντάζεστε τι θα γίνει από εδώ και στο εξής. Και σας το θέτω έτσι το ερώτημα, γιατί υπάρχουν παράπονα. Υπάρχουν παράπονα σε ό,τι έχει να κάνει με τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης, όχι την πρώτη στιγμή και πόσο πρωθυπουργός πήγε στο Αρκαλοχώρι, έδωσε τις δεσμεύσεις που έδωσε. Τώρα, πού οι φάκελοι εκκρεμούν κατά χιλιάδες των κατοίκων εκεί. Επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κλείσει, αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στο κόστος. Τι κάνουμε τώρα, κύριε Σενετάκη, σε αυτό, γιατί καθυστερούμε? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έπρεπε να φτιαχτεί ένας μηχανισμός αντιμετώπισης αυτής της φυσικής καταστροφής. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι στον προγραμματισμό του κράτους, προκύπτει αυτό. Φτιάχνει το μηχανισμό αντιμετώπισης. Αυτός ο μηχανισμός λοιπόν εξ αρχής εμφανίστηκε και ήρθε και τοποθετήθηκε στο Αρκαλοχώρι, πρώτα με την πολιτική προστασία για να λύσει τα πρώτα προβλήματα της στέγασης και της διατροφής των πολιτών, και από εκεί και πέρα ξεκίνησε η διαδικασία νοικοδόμησης περιοχής. Φτιάχτηκε λοιπόν η ΤΑΕΦΚ, δηλαδή το τοπικό τμήμα αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών, όπου έγιναν 30 προσλήψεις επιστημόνων προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την διαδικασία διοδότησης των φακέλων. Και ναι, εκεί υπήρξε, όπως είναι και λογικό, μία πρώτη καθυστέρηση μέχρι να μάθουν και οι πολίτες και οι μηχανικοί τη διαδικασία και η υπηρεσία η οποία εκπαιδεύτηκε για αυτή την δουλειά. Θα δείτε το επόμενο διάστημα εκθετική αύξηση της αδειοδότησης των ετοιμάτων των οποίων έχουν ζητηθεί, διότι αυτός ο μηχανισμός πια έχει μπει σε λειτουργία. Οι άδειες τώρα είναι λίγες, ακόμα και στον επόμενο μήνα θα δείτε πολύ περισσότερες, έτσι ώστε τα χρήματα τα οποία ήρθε η αρρωγή. Εδώ πρέπει να μιλήσουμε για μια καινούρια λειτουργία του κράτους, η οποία φτιάχτηκε προκειμένου άμεσα το κράτος να μπορεί να βοηθήσει τους πολίτες στις φυσικές καταστροφές, κάτι που δεν υπήρχε πριν. Θα σας πω ότι, και για να προλάβω και τον κύριο Μαμουλάκη, γιατί έχουμε ξανά συζητήσει στο θέμα αυτό, πολίτες που είχαν
πάθει ζημιές από σεισμούς παλαιότερα έτη, μπορεί να μην έχουν πάρει ακόμα τα χρήματά τους, τέλος πάντων να έχουν πάρει πολύ λίγα χρήματα. Να ξαναβούμε τους πληγυροπαθείς. Εδώ λοιπόν το μόνο που λέμε, χωρίς αυτό να αποτελεί πανάκια, όχι, όχι, μιλάω για σεισμόπληκτα. Α, για τους σεισμόπληκτους. Εδώ, και πληγυροπαθείς πάντως περιμένουμε και στο, να το βάλω και εδώ λοιπόν, χωρίς αυτό να είναι πανάκια, φαίνεται μια μεταστροφή του κράτους στο να μπορεί να επέμβει πιο γρήγορα. Από εκεί και πέρα συμφωνούμε όλοι ότι μέχρι οι πολίτες και το σχέδιο ανοικοδόμησης ολοκληρωθεί θα υπάρχει πίεση ώστε οι πολίτες να μπορούν να μπουν στα σπίτια τους. Αυτό είναι δεδομένο και το δεχόμαστε αυτό και πάνω σε αυτό δουλεύουμε ώστε να επιταχύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τους χρόνους. Κύριε Μαμουλάκη, σας καλύπτουν αυτά που ακούτε και τι κάνετε εσείς την επόμενη μέρα? Αυτό είναι ένα πάγιο ερώτημα. Νομίζω ότι όσο η πραγματικότητα δεν συμφωνεί με το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα. Αυτό βιώνουν, αυτό αισθάνονται, αυτό νιώθουν οι κάτοικοι του Αρκαλοχωρίου και τη ευρύτερη περιοχή, δεν είναι μόνο το Αρκαλοχώρι. Και σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, διότι και εγώ προσωπικά, αλλά και άλλοι συνάδελφοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε πολλές φορές επισκεφτεί, και των άλλων κομμάτων βεβαίως, έχουμε πολλές φορές επισκεφτεί τον τόπο και την περιοχή και τους οικισμούς που έχουν πληγεί από αυτό το καταστροφικό σεισμό πριν από 603 μέρες από σήμερα. 603 μέρες, κύριε Σφαγιανάκη, και δυστυχώς το αποτέλεσμα, το όποιο αποτέλεσμα εντός εισαγωγικών, είναι εκεί για να δείχνει την ανεπάρκεια και τη μη πολιτική θέληση και βούληση της κυβέρνησης. Αυτό πιστεύουμε και το λέμε αυτό. Δεν είναι μόνο οι ελάχιστες εκδοθήσεις άδειες, 14 στον αριθμό επί συνόλου εκατοντάδων αιτήσεων που έχουν γίνει. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο η αβελτηρία, η κολλησιεργία, ότι όλα στάσιμα υπάρχουν στην περιοχή για 1,5 και πλέον έτος. Είναι το γεγονός ότι η αφέμαξη του πληθυσμού συνεχίζεται. Τα παιδιά μας, τα παιδιά φεύγουν από την περιοχή και είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιστρέψουν. Και αντιμετωπίζουν μια πολιτεία που αρχικά δια του Πρωθυπουργού τις πρώτες ώρες όντως του καταστροφικού σεισμού ήρθε μοίρα σε κάποιες μεθυσμένες υποσχέσεις, έφυγε, δεν ξαναεπέστρεψε, παρόλο που στο Ηράκλειο είχε εμφανιστεί. Στο Αρκαλοχώρι δεν πήγε. Αυτό το αφήνω επίσης στην κρίση των πολιτών. Και γιατί δεν πήγε? Γιατί προφανώς δεν έχει τίποτα να πει, τίποτα να αποδείξει σε σχέση με αυτά που είχε υποσχεθεί προμηνών. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία για την κυβέρνηση αυτή είναι αόρατη η περιοχή του Αρκαλοχώρι και οι κάτοικοι του. Και είναι αόρατη γιατί προφανώς δεν εξυπηρετούν κάποια από τα συμφέροντα. Δεν είναι διαπλεκόμενοι με τα κυβερνητικά σχήματα. Είναι άνθρωποι απλοί του μόχθου, οι οποίοι απλά θέλουν, έγιναν πρόσφυγες μέσα σε λίγα λεπτά μετά τον καταστροφικό σεισμό και συνεχίζουν ακόμα να ψάχνουν στέγη. Τα πράγματα είναι απλά και νομίζω ότι οι πολίτες σε 20 μέρες και από αυτή την περιοχή θα δώσουν το μήνυμα στον κύριο Μητσοτάκη για τις πολιτικές του. Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα. Ο νόνο είτε και επίσης νομίζω ότι ξέρει και ο κόσμος πια. Δηλαδή δεν χρειάζεται Αρκαλοχώρι, ό,τι και να λέμε. Και η κυβέρνηση και εμείς ως αντιπολίτευση, η πραγματικότητα είναι εκεί. Η πραγματικότητα είναι εκεί και πρέπει να τη σημειώνουμε και εμείς δημοσιογραφικά από το ρόλο που μας αναλογεί, γιατί ο κόσμος ταλαιπωρείται από ένα φυσικό φαινόμενο που ναι, μεν φυσικό φαινόμενο, αλλά εδώ πέρα πάμε στα πρακτικά και πώς το κράτος διαχειρίζεται αυτή την καταστροφή και πώς τους στηρίζει. Κυρία Συντυχάκη, έχετε συνομιλήσει και εσείς πολλές φορές με τους κατοίκους εκεί της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής, δεν μιλάμε μόνο για το Αρκαλοχώρι, είναι και άλλα χωριά τα οποία έχουν πληγεί, έτσι. Σημασία έχει να βρίσκεσαι και να ξέρεις από πρώτο χέρι τι γίνεται. Σε τελική ανάλυση όμως εκ του αποτελέσματος κρινόμαστε. Mm. Και θα έλεγα ότι στην παρούσα φάση η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που είχε αυτή την καυτή πατάτα, αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν άλλες καυτές πατάτες που λέγεται Μάτι, Μάντρα της Αττικής, σεισμούς στη Σάμο, στη Λάρισα και πάει λέγοντας. Τι είναι αυτό που διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις κλείνουν τα μάτια χωρίς να χρηματοδοτούν και να σχεδιάζουν για την αντισεισμική, αντιπλήρικη και αντιπυρική προστασία? Είναι γιατί όλα αυτά τα έργα απαιτούν χρήματα. Και απαιτούν χρήματα που η Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον με τις χρηματοδοτήσεις λέει ότι η μοναδική προϋπόθεση για να εκταμιεύσω και να δώσω χρήματα στην Ελλάδα είναι αυτά να επενδυθούν και να αποφέρουν κέρδος. Λοιπόν, η αντισεισμική προστασία και η αντιπυρική και η αντιπλημμυρική δεν αποδίδει κέρδη στους επιχειρηματικούς ομίλους. Και αυτός είναι ο λόγος, δεν είναι η ανικανότητά τους. Είναι φανερό λοιπόν. Προσέξτε όμως, την ίδια στιγμή στο αεροδρόμιο Καστελίου, ένα έργο 522 εκατομμυρίων ευρώ, επήρε πρίκα η εταιρεία που θα το φτιάξει, η Τέρνα συγκεκριμένα, 180 εκατομμύρια το ελληνικό δημόσιο. Η Τέρνα μπήκε μόλις με 5 εκατομμύρια ευρώ
Πήρε προσφάτως άλλα 104 εκατομμύρια με συμπληρωματική σύμβαση, την οποία ψήφισαν όλα τα κόμματα πλην του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, και θα παίρνει και για τα επόμενα 30 χρόνια ετησίως το σπατώσιμο που θα είναι στα 60 με 70, 80 εκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, με fast track διαδικασίες και με τόση απλοχεριά δίνουν σε ιδιωτικά έργα, ενώ την ίδια στιγμή λένε ότι δώσανε χρήματα μέσω της κρατικής αρρωγής. Τι κάνανε όμως? Εγκλωβίσανε στους λογαριασμούς της χρηματοδοτήσης και τους λένε μόνο εάν και εφόσον εγκριθεί ο φάκελος ο οποίος καταθέτεται. Πόσοι φάκελοι έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα? 10 από τους 1280. 10 φάκελοι έχουν εγκριθεί. Και μιλάμε, γιατί έχουμε ένα ΤΑΕΦ υπηρεσία που αντί να στελεχωθεί με επιπλέον προσωπικό, μόνιμο προσωπικό, όχι με συμβασιούχους, επιμένουν σε αυτό το καθεστώς. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι τους πληστηριάζουν και τα σπίτια. Εδώ το υποθηκοφυλακείο του Αρκαλοχωρίου καταγράφει 12 κατασχέσεις ακινήτων. Δηλαδή φαντάζεστε τώρα ότι σε συνθήκες τέτοιες να πληστηριάζουν σπίτια. Μάλιστα η κρατική αλογή τι προβλέπει? 80% χρηματοδότηση για την ανακατασκευή ενός σπιτιού, συν 20% άτοκο δάνειο. Όσοι απευθύνθηκαν λοιπόν στις τράπεζες, οι τράπεζες δεν είδαν, δεν ξέρουν, δεν άκουσαν. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση. Θα αποζημιωθούν οι άνθρωποι στο 100% της ζημιάς? Θα πάρουν όλα όσα υπέστησαν με τους σεισμούς? Όχι. Και είναι επιλογή της κυβέρνησης, είναι επιλογή διαχρονικά των κυβερνήσεων να ακολουθούν αυτές τις πολιτικές. Να ένα επιπλέον κριτήριο στην κάλπη να καταψηφίσουν αυτά τα κόμματα και να υπερψηφίσουν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που μιλάει για την πραγματική αποκατάσταση και αποζημίωση των κατοίκων της περιοχής. Ξεκάθαρο. Κύριε Συντηχάκη, όμως. Σχόλιο, γιατί άκουσα τον κύριο Μαμουλάκη πάλι να λέει ότι η κυβέρνηση είναι αόρατη. Ότι το Αρκαλοχώρι είναι αόρατο για την κυβέρνηση. Ναι, ότι το Αρκαλοχώρι είναι αόρατο για την κυβέρνηση. Να πω ότι έχουν γίνει αλλεπάλληλες συσκέψεις και επισκέψεις από τον αρμόδιο υπουργό, προκειμένου να βελτιωθεί το κράτος στην προσπάθεια αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων και όσο πιο γρήγορα οι πολίτες να μπορούν να θεραπεύσουν τις ζημιές οι οποίες προέκυψαν. Και αυτό γίνεται συνέχεια, γίνεται καθημερινά. Και πραγματικά, για να δείτε και την διαφορά στην αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων, θα ήθελα να κάνουμε και ένα ρεπορτάζ πώς αντιμετώπισε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτές τις φυσικές καταστροφές και τι γίνεται σήμερα στο κράτος, να δείτε πώς έχει εξυγχρονιστεί. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω και ένα πολιτικό σχόλιο πριν σας αποδεσμεύσω, γιατί καταλαβαίνω ότι πρέπει να αποχωρήσετε κιόλας. Κύριε Συνετάκη, συνεργασίες, πολιτικές συνεργασίες. Με ποιους βλέπετε περιθώριο συνεργασίας στην επομένη των εκλογών, εφόσον δεν είστε αυτοδύναμη κυβέρνηση, βέβαια, έτσι? Κοιτάξτε, εμείς ζητάμε και λέμε ότι για να μπορούμε να συνεχίσουμε αυτό το έργο το οποίο έχουμε ήδη σχεδιάσει, πρώτα απ' όλα ζητάμε και πιστεύουμε ότι μια αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία θα μπορεί να διοικήσει πολύ καλύτερα τον τόπο και να προχωρήσουμε στο μέλλον σταθερά μπροστά, πιο γρήγορα και πιο σωστά. Από εκεί και πέρα, την πρώτη Κυριακή διεξάγονται οι εκλογές με την απλή αναλογική. Ναι. Για εμάς ένα σύστημα το οποίο δεν συμφωνούμε και σε καμία περίπτωση έχουμε πει ότι δεν θέλουμε, δεν πιστεύουμε ότι από αυτό το σύστημα μπορεί να βγει μια σωστή κυβέρνηση, και λέμε τα παραδείγματα στις υπόλοιπες χώρες που έχουν εμπλέξει σε μια ακυβερνησία. Άρα λοιπόν η πρώτη Κυριακή για εμάς θέλουμε ένα ισχυρό μήνυμα από τους πολίτες, ένα ηχηρό μήνυμα εμπιστοσύνης, την οποία αυτή η εμπιστοσύνη και το μήνυμα αυτό θα το επεξεργαστούμε με σκοπό στη δεύτερη Κυριακή να μπορούμε να πάμε στις εκλογές με το σύστημα το οποίο εμείς έχουμε νομοθετήσει, της ενισχυμένης αναλογικής. Εφόσον η διερευνητική εντολή λοιπόν έρθει στα χέρια σας, με ποιους βλέπετε περιθώριο συνεννόησης, συζήτησης, ότι μπορείτε να πείτε ότι ναι, εμείς θα κάτσουμε σε κοινό τραπέζι για να δούμε αν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε? Για την πρώτη Κυριακή σας είπα ότι αυτό το ενδεχόμενο απομακρύνεται. Γιατί η βάση της συνεννόησης, η απλή αναλογική, δεν είναι κάτι το οποίο συμφωνούμε. Αυτή η κουβέντα είναι πιο σωστή να γίνει στις δεύτερες εκλογές για εμάς, διότι τότε το εκλογικό σύστημα θα είναι αυτό το οποίο συμφωνούμε και για το οποίο μπορούμε πια να συζητήσουμε για πιθανές συνεργασίες. Με ποιους δεν μου είπατε?
Κοιτάξτε, από το παρελθόν, εμείς το 2012 συνεργαστήκαμε με το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Άρα ένας πιθανός... Θεωρούμε ότι στο κομμάτι του κέντρου ένας πιθανός συνομιλητής είναι mm-hmm. το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Αλλά όλα αυτά, ξέρετε, λέμε για συνεργασίες έτσι αόριστα και λέμε για την κουλτούρα του εξωτερικού και οκ, οκ, οκ. Όλα αυτά εξαρτώνται και από τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή βρίσκονται και προεδρεύουν τα κόμματα. Δηλαδή το 2012 υπήρξε μια τρικομματική συνεργασία με ανθρώπους οι οποίοι είχαν συνειδητοποιήσει τι γίνεται στη χώρα και συνεργάστηκαν προκειμένου να μπορέσουμε να πετύχουμε και να ξεπεράσουμε το σκόπελο. Σήμερα βλέπουμε τα υπόλοιπα κόμματα να έχουν ηγεσίες οι οποίες αντιμάχονται προσωπικά στον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Και ο κύριος Ανδρουλάκης που λέτε εσείς ότι θα μπορούσε να είναι και θέτουν ζητήματα. Ναι, λέει ναι. Για έναν άγνωστο όχι πρωθυπουργό. Λέει μα γι' αυτό σας λέω ότι η κουβέντα δεν αφορά μόνο εμάς. Mm-hmm. Αφορά και τους υπόλοιπους. Και όταν κάθεσαι στο τραπέζι, πρέπει να δεις ποιος μπορεί να συμβιβαστεί πρακτικά. Ωραία. Άρα λοιπόν για εμάς αυτή η κουβέντα είναι πολύ πιο ουσιαστική. Πιστεύω μετά τις πρώτες εκλογές. Mm-hmm. Κύριε Μαμουλάκη, το ίδιο ερώτημα και σε εσάς. Με ποιους βλέπετε να μπορείτε να συζητήσετε για την προοδευτική κυβέρνηση λοιπόν που ακούω ότι θέλει ο Αλέξης Τσίπρας και οραματίζεται ο αρχηγός σας. Με ποιους συνομιλητές, mm-hmm. με ποιους συζητάτε, με ποιους μπορείτε να συζητήσετε μάλλον για να το πω σωστά, για να μην θεωρηθεί ότι υπάρχουν συζητήσεις πριν. Είδα και τον Αλέξη Τσίπρα ότι απέρριψε κάθε συζήτηση που ήρθε στην επιφάνεια περί μυστικής συνάντησης με τον Γιάννη Βαρουφάκη και τα σχετικά. Με ποιους λοιπόν μπορείτε να κάτσετε και να συζητήσετε? Λοιπόν, καταρχάς να πούμε το εξής. Η πρώτη Κυριακή, που πιθανόν είναι και η τελευταία, είναι η Κυριακή που διεξάγονται εκλογές με σύστημα απλής αναλογικής. Ναι. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο είναι και πρώτη φορά δεν θα δοκιμαστεί στη χώρα με τέτοια έκφανση, αλλά είναι και μια προσπάθεια δημιουργίας κουλτούρας συνεργασιών. Διότι, όπως ξέρετε, τα μονοκομματικά μοντέλα διακυβέρνησης ήταν αυτά που χρεοκόπησαν τη χώρα, που έφεραν πάρα πολλά δεινά στη χώρα. Και έχουν πεθάνει και στην Ευρώπη, θα έτσι, προσθέσω ακριβώς, εγώ. Εγκαταλείπονται από τη μία συνεχώς. 22 από τις 27 χώρες στην Ευρώπη ήδη κυβερνώνται μέσω από κυβερνήσεις συνεργασίας. Έτσι, υπάρχει και ένας έλεγχος στα δημόσια. Στις δημόσιες πολιτικές μεταξύ των κομμάτων, και αυτό είναι σημαντικό και υγιές και διαφανές. Το τονίζω αυτό. Τώρα, πάμε όμως στο πρακτικό σκέλος, γιατί πράγματι δεν είναι μια εύκολη άσκηση προς επίλυση. Η απάντηση όμως στην ερώτησή σας είναι ξεκάθαρη. Με τον ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα και το ΠΑΣΟΚ κοινάλ τρίτο, νομίζω ότι κάλλιστα μπορεί να επιτευχθεί μια συνεργασία. Mm-hmm. Και λέω και το εξής. Άκουσα τον κύριο Σενετάκη να αναφέρει και αυτός. Όχι, βέβαια. Γιατί δεν βγαίνουν τα κουκιά, τι να κάνουμε. Πώς βγαίνουν, γιατί έχουμε αποτέλεσμα εκλογών. Εμείς θεωρούμε ότι βγαίνουν. Η εκτίμησή μου ότι βγαίνουν. Αλλά ακούστε όμως το φοβερό. Η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης απομονώθηκαν. Δεν μπορούν να συνεργαστούν με κανένα. Για τα κόμματα της αριστεράς είναι ευνόητο για ποιο λόγο δεν μπορούν να συνεργαστούν. Για το δε ΠΑΣΟΚ κοινάλ είναι αδιανόητο, διότι είναι αδιανόητο. Είναι θέμα αξιακού, είναι θέμα χαρακτήρα. Προσέξτε, δεν μπορείς να συνεργαστείς με τον οτακουστή σου. Είναι αδιανόητο και ηθικά και πολιτικά και δεοντολογικά. Συνεργαστήκατε στο παρελθόν με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Προεκλογικά είχατε έναν εκ διαμέτρου αντίθετο λόγο. Σαφέστατα. Εδώ όμως δεν είναι θέμα πολιτικού λόγου και πόσο συγκλίνεις ή όχι. Εδώ είναι θέμα αξιοπρέπειας. Πολιτικής, ατομικής, συλλογικής αξιοπρέπειας. Παρακολουθούσε ο κ. Μητσοτάκης το μισό πολιτικό σύστημα. Παρακολουθούσε τον κ. Ανδρουλάκη, τον αρχηγό του στρατεύματος. Παρακολουθούσε τον κ. Κουκάκη που αποκάλυπτε ρεπορτάζ οικονομικού χαρακτήρα για εγκλήματα. Εδώ λοιπόν. Και όλοι μαζί το κουκουέ. Και το κουκουέ. Παρακολουθούσε και όλοι μαζί παρακολουθούσαν το κουκουέ. Αυτό λοιπόν. Ναι, απλά τώρα απεδείχθη αυτές τις περιπτώσεις που λέω και έχουν αποδειχθεί και με το πιο ξεκάθαρο τρόπο. Αυτό δυστυχώς για τον κ. Μητσοτάκη δεν είναι απλά μια δυσκολία. Είναι ένα ανελαστικό εμπόδιο. Να επιστρέψω στον κύριο Τσίπρα, και γιατί υπάρχει μια δυσκολία στο να ανοίξετε το περιθώριο συζήτηση με τον κύριο Βαρουφάκη, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει διατελέσει υπουργός οικονομικών σε κυβέρνηση του Αλέξ Τσίπρα. Δεν είναι ένας άγνωστος, εννοώ πολιτικά άγνωστος τον Αλέξ Τσίπρα. Γιατί το αποκλείεται ότι ενδεχομένως να καθίσετε στο τραπέζι? Έχει να κάνει με τις οικονομικές προτάσεις του κύριου Βαρουφάκη στην παρούσα φάση? Και με τις οικονομικές του προτάσεις και με το ύφος το οποίο διέπει το δημόσιο του λόγου τα τελευταία χρόνια και με την ενεργή παρουσία του. Νομίζω ότι πλέον υπάρχει ένα χάσμα που δεν μπορεί να συγκληθεί. Τουναντίον, παρακολουθήσαμε αυτά 4 χρόνια κοινοβουλευτικού έργου ότι πολλές προτάσεις που υπήρχαν από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως εν προκειμένου το ΠΑΣΟΚ, συνάδουμε, συναρμονιζόμαστε ή τέλος πάντων εφαπτόμεθα ως ιδέες. Παράδειγμα, τα κόκκινα δάνεια.
χαρακτηριστικό. Άρα αυτό που αφορά την κοινωνία. Αυτό που αντιλαμβάνομαι και από τα δύο κόμματα, και από την Δημοκρατία και από τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι με το ΠΑΣΟΚ και οι δύο πλευρές θα μπορούσατε να συζητήσετε. Εγώ επέδειξα γιατί δεν μπορεί ο κ. Μητσοτάκης. Α, άλλος αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία ίσως. Αλλά με τον κ. Μητσοτάκη αυτό είναι αδιανόητο. Μάλιστα. Κύριε Συντηχακή, πώς βλέπετε το κυβερνητικό σχήμα την επομένη των εκλογών, και δεν στέκομαι στα πρώτη, δεύτερη Κυριακή. Στέκομαι στο ότι κάποια στιγμή με τις διερευνητικές εντολές, όπως όλα δείχνουν, δεν θα έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση, όπως όλα δείχνουν, ξαναλέω. Εφόσον λοιπόν πάμε σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, ποια μορφή βλέπετε να παίρνει και ποιος είναι ο ρόλος του ΚΚΕ, πώς αντιδράσετε εσείς? Να το ξεκαθαρίσω ευθύς εξ αρχής. Βέβαια. Ευθύς εξ αρχής, λοιπόν, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κανέναν, με καμία πολιτική δύναμη, ακριβώς γιατί δεν υπάρχει κοινό έδαφος. Είμαστε εκ διαμέτρου αντίθετοι, πολιτικά και ιδεολογικά. Υπάρχει το έδαφος συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Βαρουφάκης κτλ. Προφανώς και υπάρχει. Γιατί, καταρχήν, σε επίπεδο δηλώσεων, έχουμε την κυρία Τσαπανίδου, η οποία λέει ότι προγραμματικά μπορούμε να συγκλίνουμε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, Αντώναρος. Καραμαλικός. Μανουρά στο Ηράκλειο. Εξίσου Καραμαλικός. Παχατουρίδης στο Δήμο του Περιστερίου. Η κοινή συνάντηση στην Πάτρα των κομμάτων Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για το πώς θα εκτοπίσουν τον Πελετίδη από τη Δημαρχία της Πάτρας. Εργατικό κέντρο Πύργου στην Πελοπόννησο, όπου όλοι μαζί και οι Χρυσαυγίτες έφτιαξαν κοινό ψηφοδέλτιο στο εργατικό κέντρο. Λοιπόν, τι συζητάμε τώρα, αλλά σε επίπεδο πρακτικής πλέον. Έχουν ψηφίσει το 50% των νομοσχεδίων ο ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας, στα νομοσχέδια, και το ΠΑΣΟΚ το 70%. Έχουν ψηφίσει το μισό νόμο Χατζηδάκη, που καταργεί το 8ωρο και επιβάλλει τη 10ωρη εργασία, τη 10ωρη απλήρωτη εργασία. Έχουν ψηφίσει από κοινού τις ευρωπαϊκές οδηγίες για το γενικευμένο φακέλωμα των πάντων στο όνομα προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Οι παρακολουθήσεις που είπε ο κ. Μαμουλάκης έγιναν ακριβώς γιατί όλοι μαζί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισαν τους νόμους και τις οδηγίες για να ανοίξει ο δρόμος των παρακολουθήσεων. Φυσικά όλοι μαζί, και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Νέας Δημοκρατίας, παρακολουθούσαν τον Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και δεν έκαναν απολύτως τίποτα για να πάρουν κανένα μέτρο για να ανακαλύψουμε, τέλος πάντων, ποιοι είναι αυτοί που παρακολουθούσαν την έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Άρα λοιπόν υπάρχει κοινό έδαφος για κοινή συνεργασία. Και αυτή είναι η πραγματική τους επιδίωξη. Άρα το ΚΚΕ είτε λέει... είναι μονοκομματική, είτε είναι πολυκομματική κυβέρνηση, ένα είναι το σίγουρο, ότι θα είναι αντιλαϊκή αυτή η κυβέρνηση. Γιατί έχουν προαποφασίσει το τι μέτρα θα πάρουν την επομένη των εκλογών. Είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, που έχει προαπαιτούμενα. Πρωτογενή πλεονάσματα κατατέθηκε σήμερα στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πρωτογενή πλεονάσματα από το 2023, 1,5% το 23, το 24, 2% και 2,5% από το 2025. Άρα, κύριε Συντηχάκη, το ΚΚΕ. Ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα. Πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας, 700.000 κατοικίες πληστηριασμού για τις οποίες συμφωνούν όλοι τους. Βοηθήστε με λίγο, γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Κύριε Συντηχάκη, την επομένη λοιπόν των εκλογών, το ΚΚΕ λέει ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί σε κανένα σχήμα. Είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο να το επιμένει κανείς, και κυρίως είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να επικαλείται την αριστερά σήμερα. Έχει χάσει αυτό που λέμε το πλεονέκτημα της πρώτης φοράς αριστερά. Το έχει χάσει το πλεονέκτημα. Αυτό που απαιτείται όμως είναι την επομένη μέρα να υπάρχει μια πολιτική δύναμη που θα τους κοντράρει. Λοιπόν. Και η δύναμη που μπορεί να τους κοντράρει είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ψηφίζεις κουκουί και ξέρεις τι ψηφίζεις. Δεν ψηφίζεις κάτι σήμερα και αύριο σου βγαίνει κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριοι, για μία ακόμη φορά αποδείξατε πως παρά τις πολιτικές μας πάντα διαφορές, πολιτικές σας διαφορές, ο πολιτικός πολιτισμός κυριαρχεί. Κάναμε μια πολύ γόνιμη και ωραία συζήτηση και θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και για το χρόνο που μας αφιερώσατε. Σας ευχαριστώ θερμά και καλή επιτυχία και στους τρεις σας.